Υγειονομικός αποκλεισμός λοιπόν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης αλλοδαπών της πρώην βιομηχανίας αλουμινίου λόγω των κρουσμάτων που ανιχνεύτηκαν. Και προβλήματα βέβαια στο νοσοκομείο της Χίου και στη Μευτική Κλινική. Η αλήθεια είναι ότι μετά το αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας τα Υπουργεία αντέδρασαν άμεσα. Και ειδικότερα μάλλον ο Υπουργός, ο Χιώτης Υπουργός Νότης Μηταράκης. Μάλιστα. Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός ότι ο Νότσο Μηταράκης και το Υπουργείο Μετανάστευσης έχουν, δείχνουν και εδώ. Όπως και σε άλλες δομές, έτσι, όχι μόνο. Γι' αυτό είπα και εδώ, αυξημένα αντανακλαστικά. Άμεση αντίδραση, δηλαδή σφράγισμα της ΒΙΑΛ και μεταφορά των εγγύων μεταναστριών κλπ. Πώς αλλιώς θα τις πούμε. Προσφύγων, μπορεί προσφύγων να είναι και προσφύγων. Στην Αθήνα, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, σε νοσοκομεία τα οποία. Κοντά σε νοσοκομεία. Κοντά σε νοσοκομεία αναφορά για τον κορονοϊό. Βέβαια, αν λειτουργούσαν τα εξωτερικά ιατρία στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, τα οποία ξεκίνησαν με μια αλφα χρηματοδότηση, λειτουργήσαν ένα χρονικό διάστημα και τώρα δεν λειτουργούν πια, ίσως να είχαμε αποφύγει το σημερινό. Αυτό το θέμα είναι το δεύτερο που θέλω να επισημάνω. Δηλαδή, καταρχήν να σημειώσουμε το θετικό της αντιδράσεως του Υπουργού. Αν και το σφράγισμα της ΒΙΑΛ, το οποίο αποφασίστηκε, εμένα μου θυμίζει το σωρωτήρι που έχω όταν κάνω μακαρονάδα και πετάω τα μακαρόνια μέσα και θα βγει το νερό. Λοιπόν, πέρα να μην κορδεύουμε ένα στον άλλον, δεν υπάρχει σφράγισμα της ΒΙΑΛ. Για να υπάρξει σφραγισμένη ΒΙΑΛ πρέπει να υπάρχει κλειστό κέντρο. Τέρμα. Από την ώρα που το κέντρο δεκτεί και ξέρουν πολύ καλά, χαρακούσε τι λέω τώρα. Και η καμποχωρούση. Λοιπόν. Προφανώς υπάρχει ένα μεγαλύτερο έλεγχο. Ας υποθέσουμε ότι είναι εντός εισαγωγικών κλειστό. Κλειστή η ΒΙΑΛ. Εδώ λοιπόν έχουμε αντανακλαστικά αυξημένα από τον Υπουργό. Εκεί που όμως δεν έχουμε και εκεί που δυστυχώς γινόμαστε επιμηθείς στη χώρα που ανακάλυψε εντός εισαγωγικών τον Προμηθέα, αντί να είμαστε προμηθείς, είμαστε επιμηθείς. Στη χώρα που ανακάλυψε το προλαβάνειν είναι πιο καλό τη θεραπεύειν, κάνουμε το ανάποδο. Και στο θέμα αυτό κάνουμε το ανάποδο. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί όλα όσα αφορούν τα ΚΙΤ να έχουν αναφορά το Υπουργείο και τα θέματα υγείας στην περιφέρεια. Τι δουλειά έχει ο Βρουλής? Λύστε μου την απορία αυτή. Τι δουλειά έχει ο Βρουλής, τι δουλειά έχει η περιφέρεια? Ξέρω την απάντηση. Πρέπει τα κονδύλια να δοθούν μέσω της περιφέρειας διότι δεν μπορούν να δοθούν αλλιώς. Να βρεθεί τρόπος να δοθούν αλλιώς. Δηλαδή, ξέρω και την άλλη απάντηση. Στα οργανωμένα ΚΙΤ, αυτά που θέλει να κάνει το Υπουργείο, υπάρχουν μέσα μικρές υγειονομικές μονάδες. Και λοιπόν, και μέχρι να γίνουν τα ΚΙΤ αυτά, τι πρέπει να γίνει? Σήμερα σφραγίστηκε εντός εισαγωγικών, δεν σφραγίστηκε, αλλά αντιλαμβάνεσαι τι λέω, η Μευτική του νοσοκομείου. Και αν αύριο γίνει στο νοσοκομείο, να σφραγίσουμε το νοσοκομείο. Δηλαδή, δεν έχουμε και δεύτερο. Ποια είναι η λογική αυτή δηλαδή? Η λογική ποια είναι, αν δηλαδή αν αύριο, για να είμαστε ξεκαθαρισμένοι λοιπόν, το Υπουργείο δεν πρέπει να έχει αντανακλαστικά αυξημένα μόνο στο θέμα του σφραγίσματος, αλλά να αποκτήσει πολύ γρήγορα αυξημένα αντανακλαστικά στη δημιουργία υγειονομικών μονάδων που να λειτουργούν μέσα στα ΚΙΤ, ακόμα και αν τα ΚΙΤ είναι σωρωτήρια. Γιατί πρέπει για παράδειγμα αυτή τη στιγμή να λέμε ότι η ιατρική περίθαψη στην ΒΙΑΛ ασκείται από κάποιους γιατρούς ξένης εθνικότητας μιας ΜΚΙΟ? Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει ένα αγροτικό ιατρείο εκεί? Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μια μικρή υγειονομική μονάδα? Γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μια ΜΕΑ εκεί? Η Αφγανή η οποία γεννάει, αν γέναγε στο Αφγανιστάν, θα γέναγε μες στο χωράφι. Μα στην κυριολεξία μες στο χωράφι. Εάν λοιπόν υπάρχει εκεί μια μικρή υγειονομική μονάδα με ένα γιατρό και με μια ΜΕΑ, γιατί να μην γεννήσει εκεί? Γιατί να πάει στο νοσοκομείο? Δηλαδή, γιατί να μην υπάρχει μια μονάδα η οποία αντιμετωπίζει πράγματα επίγοντα, αλλά και πράγματα ρουτίνας. Η γέννα δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Το κυριότερο είναι η μονάδα να έκανε τεστ.
Πριν πάει κάποιο στο νοσοκομείο. Και το κυριότερο, ακριβώς. Εγώ να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Γιατί τώρα ο κορονοϊός δεν παίζει. Έφυγε η Αίγιος αυτή που ξέρουμε χθες το βράδυ και πήγε στο νοσοκομείο. Όπου οι γιατροί διαπιστώνουν ότι το έμβριο είναι νεκρό και πρέπει να. Τι στο αφαιρέσω. Να αφαιρεθεί. Πώς πήγε εκεί η πρόσφυγας. Μεταξύ. Μεταξύ. Ο ταξιτζής δεν πήγε σπίτι του μετά. Ο ταξιτζής δεν έχει παιδί, πάει σχολείο. Αν ο ταξιτζής έχει κολλήσει και το έχει πάει σπίτι, θα το πάει το παιδάκι στο σχολείο. Δηλαδή. Εντάξει. Ναι, όχι. Δεν χρειάζεται να. Προφανώς έχουν ιχνηλατηθεί οι επαφές. Ναι, μα τώρα κοίταξε, μην κάνουμε την αστυνομία. Βεβαίως η αστυνομία πήγε και ξέρει και ποιο ταξιτζής και βρήκε το σπίτι του, αλλά αυτό όλο δεν είναι μια ολόκληρη βαβούρα. Δηλαδή, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Το Υπουργείο πρέπει να δει άμεσα, άμεσα, τώρα, αύριο, τη λειτουργία. Είναι πολύ εύκολο να στηθεί. Εδώ έστησε ο στρατός σε μια εβδομάδα ολόκληρο κέντρο στο Καράτεπε. Να στήσει και ο στρατός μια πρόχειρη με κινητό χειρουργείο. Τουλάχιστον για τα τεστ. Βεβαίως. Δεν πρέπει από τη Βιάλ να φεύγει κανένας και να πηγαίνει στο νοσοκομείο αν προηγουμένως δεν έχει κάνει τεστ κορονοϊού. Κανένας. Διότι αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει. Εδώ πήγανε δύο απανωτά κρούσματα. Τα κρούσματα μεν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και θα θεραπευτούν, εγώ λέω, οι δύο γυναίκες, οι πρόσφυγες. 4-5 όμως εργαζόμενοι της μεμπτικής βγήκαν off. Λοιπόν, ας τα δει άμεσα το Υπουργείο και ας επιληφθεί. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.